προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα θα είναι να αποκατασταθεί ο χώρος, να καθαριστεί ο χώρος και να απομακρυνθούν από εκεί και τα μπάζα και τα υλικά. Ένα μεγάλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό είναι τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Δηλαδή οι συνολικές αναπλάσεις και αξιοποιήσεις αστικών κέντρων πόλεων προκειμένου να γίνουν και αισθητικά πιο όμορφοι και λειτουργικά πιο καλοί. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το Εμπορικό Βιομηχανικό Μελητήριο του Δεκανήσου επιλέχθηκε μια περιοχή στην οποία θα γίνουν και παρεμβάσεις αλλά και συνολική προσπάθεια ανάπλασης, αναμόρφωσης, καλύτερης κυκλοφορίας, καλύτερης στα δίκτυα επικοινωνίας και όλα αυτά. Είναι ένα τεράστιο έργο, ύψους ένα πολύ σημαντικό έργο από πλευράς σημασίας, ένα 400 περίπου. Είναι έργο το οποίο έχει ενταχθεί και θα προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα στην διαγωνισμό και στην καταγγείλωση. Το πλατάνι είναι ένα πρόβλημα με ένα τυχείο το οποίο έχουμε μονίμως πρόβλημα και προσπαθούμε να το φτιάξουμε χρόνια δεν το φτιάχνουμε. Και ένα στη Μεσαριά που χρειάζεται ένα τεχνικό έργο για να μην πλημμυρίζουν και να μην σκοτώνουν. Και μετά είναι όλα αυτά τα οποία είναι πάγια και γίνονται κάθε χρόνο συντηρήσεις κλπ. Έκανα μια πολύ ωραία τοποθέτηση για να πούμε ορισμένα πράγματα. Πώς είναι, θα μια ώρα. Μια μισή. Μια μισή ώρα. Λοιπόν, όμως όφυλα κάποια πράγματα γιατί ειλικρινά λέω και μερικές φορές μου λένε «Μα δεν κάνεις τίποτα στην πόλη, δεν είσαι αυτός που ήσουν» και τελικά όταν τα καταγράφεις και τα παρουσιάζεις φαίνεται ένας μεγάλος αριθμός. Όμως σας ξαναλέω, πετύχαμε πάρα πολλά αυτή την περίοδο. Θα σας πω ένα, το οποίο μπορεί να το θεωρείτε απλό και αστείο. Είναι η ενεργοποίηση πολλών συμπολιτών μας σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνουμε. Βλέπω τον Καδρή απέναντι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία, Πρόεδρε. Και είναι οι γιορτές που κάνουμε για να προβάλλουμε τα προϊόντα μας και τη γαστρονομία μας. Και συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, επιχειρηματίες, μαγαζιά, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Τα θεωρούμε ότι είναι ένα πανηγύρι. Πάει, ο κόσμος διασκεδάζει, τρώει, περνά ωραία. Θα σας πω λοιπόν ότι η φετινή χρονιά και η περσινή δείχνει ότι μέσω αυτών των γιορτών και της προβολής των προϊόντων η συνολική παραγωγή των αγροτικών προϊόντων απορροφάται και θέλουμε ακόμα περισσότερη. Είτε από τις κοινοδιακές μονάδες, είτε επειδή κάποια μαγαζιά τη βγάζει, τα βγάζουν στην αυτή, είτε επειδή εμείς οι ίδιοι οι κόοι γνωρίσαμε τα προϊόντα μας και απορροφούμε σχεδόν το σύνολο των προϊόντων το οποίο παράγονται και θέλουμε ακόμα περισσότερα. Δηλαδή αυτό το απλό πράγμα που συμμετέχουν κάποιοι άνθρωποι επειδή τους αρέσει, επειδή πιστεύουν σε αυτή την προσπάθεια, δείτε τι όθηση δίνει μετά στην οικονομία και στην προβολή. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι από εμάς μάθαμε για τυριά που παράγονται στην Κο χωρίς να τα ξέρουμε, γιατί είχαμε μάθει να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι ξένοι που έρχονται και όταν πάνε μετά στις μονάδες ψάχνονται και ρωτούν κάποια πράγματα και δεν είναι τυχαίο το ότι και οι μονάδες οι τουριστικές ζητούν. Και κλείνω λέγοντας ότι κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενεργοποιήσουμε τους αγρότες μας και να βάλουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ των μεγάλων που το δέχονται προϊόντα δικά μας να πουλούνται. Με τη διαφορά ότι οι άνθρωποι μας λένε: παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να παίρνουμε από 15 αγρότες διαφορετικούς από 5 και 10 κιλά. Θέλουμε να κάνετε μια ομάδα και να μας φέρετε κάθε καλοκαίρι. Πώς θα μας φέρετε, 50 τόνους, 50 τόνους, τους πάρουμε όλους. Εάν το καταφέρουμε και αυτό, να φανταστείτε ότι η αγροτική οικονομία, την οτροφία και η τουριστική οικονομία θα δώσει μεγαλύτερη όθηση ακόμα στην χώρα. Και χαίρομαι γιατί βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά, είτε στην πόλη είτε στα χωριά, και στις άλλες πόλεις μάλλον, να ασχολούνται δειλά-δειλά αλλά σοβαρά με την γεωργία. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα καταλάβουμε, το πόσο απλά, δηλαδή τη συμμετοχή στη γιορτή αυτή μέχρι το πώς θα παρουσιαστούμε σε μια εκδήλωση, καταλαβαίνετε τι όφελος θα είναι για το νησί. Είναι μεγάλη η δύναμη που δίνει η συμμετοχή των ενεργών πολιτών στην οποιαδήποτε αρχή, όσο καλή και να είναι αυτή ή όσο κακή και να είναι.
Εάν οι ενεργοί πολίτες συμμετέχουν, προτείνουν, ελέγχουν, φωνάζουν και δημιουργούν συνθήκες διορθωτικών κινήσεων στη Δημοτική Αρχή ή προωθητικών δυνάμεων να δώσουν προώθηση στη Δημοτική Αρχή, τότε θα πετύχουμε πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ για την υπομονή. Δεν δουλεύει αυτό. Είμαι... Εάν υπάρχουν κάποιες απορίες ή τοποθετήσεις ή αν θέλετε και ερωτήσεις και τοποθετήσεις μαζί, να τις ακούσουμε, να τις καταγράψουμε και να κάνουμε συμπληρώσεις ή διορθώσεις. Νίκο, αυτό γίνεται. Θα μου επιτρέψετε, επειδή η κυρία Φουτούλης σε πρώτη τον λόγο, κυρία Φουτούλης. Ναι. Ο δήμαρχός μας, Γιώργος Κυρίτσης, ως μαθητής πραγματικά διέπρεπε, κυριολεκτικά διέπρεπε. Και τώρα ως δήμαρχος εξακολουθεί να διαπρέπει σχεδόν σε όλους τους τομείς, κυρίως για το αξιόλογο έργο του. Είμαι βέβαιη με τα προσόντα που διαθέτει, ακούγομαι, δεν πειράζει. Είμαι βέβαιη με τα προσόντα που έχει, τεράστιες ικανότητες, διάθεση, πείσμα. Θα παραμείνει, πρέπει να παραμείνει στη θέση του, γιατί το έργο που θα προκύψει για την ΚΟ, για το νησί μας, θα είναι τεράστιο. Γιώργο μου, δεν θέλω να κουράζω άλλο. Συνέχισε, είναι απέραντη η δραστηριότητά σου και εσύ πρέπει να είσαι στη συνέχεια για να δημιουργείς. Μπράβο σου. Άλλος. Για μην το μικρόφωνο. Λίγο που γίνει. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει, το στόχο δεν φαίνεται. Όταν φτάσει
στα 5 μέτρα φαίνεται. Ο κάθε τουρίστας δεν ξέρει. Μιχάλη, γιατί φοράς, δεν θα μιλήσεις. Το γελί της Ναρίστατος 38, που μένει εδώ, έχει από τη μία πλευρά, δεν ξέρω τώρα αν είναι, έχει χαλάσει το κλιμάτιο του χρόνου ή από το σεισμό. Η μία πλευρά που είναι η Τουρκία αριστερή, κρέμεται στον αέρα. Από τη δεξιά πλευρά μένει, πάει ένα κτίσμα, κάπου έχει μείνει ο τείχος του κλεισματός, κρέμεται μέσα στο ποτάμι, έχει ένα πελώριο κόντρα πλακέ που απάνω φυγήτσαν πολύ καλά οδηγή στο γυμνάσιο. Η απορροφητήρωση που είναι από το ποτάμι είναι πάρα πολύ μικρή. Εάν πράξει αυτό το πράγμα, έχουμε φύγει όλοι οι υπόλοιποι πάνω. Και ένα τρίτο θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κτίσμα το οποίο έχει χαρακτηριστεί μέσα στα πιστεύω. Τα μπάζα που έχουν μέσα από αυτό το κτίσμα είναι ακόμη στον δρόμο. Έχω κάνει δύο φορές αίτηση στο κτίριο, τον αρμόδιο των κτισμάτων. Υπεύθυνο, Δήμου, ακόμα έρχεται. Ακόμη έρχεται. Τα μπάζα είναι εκεί στον δρόμο, μια πελώρια τρύπα είναι εκεί. Αν βρέξει δήμαρχη και πέσει ο τείχος, θα έχουμε τύχει να μην περνάει την δύο ώρα αυτό. Αυτά τα τρία είχα να σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε. Εκεί στην Πίνο. Κύριε Δήμαρχε, σας χαίρω για αυτά που κάνετε και αυτά που μπορείτε να κάνετε. Δεν θα αναφερθώ στην υπόσχεση της περιστήτης για την συνέλευση του Πεκέντρης Ασκή. Πώς είναι χαρή. Αλλά για κάποια συγγνώμη, αλλά επειδή το γύρας δεν έρχεται μόνο του, δεν σας ακούω. Πού είναι το μικρόφωνο. Ο Αναγούρας κάπου το έχει. Θα ήθελα να αναφερθώ για το βιολογικό κανάλι. Οι κλιματικές συνθήκες, διεθνώς, παγκοσμίως και στην Ελλάδα φέρουν δυστυχώς πικρά αποτελέσματα. Οι ξηρασίες όλο και εντείνονται. Ειδικά φέτος στο νησί μας, οι δεξαμενές της Μεσαριάς και του Αγίου Βασιλείου εστέγνωσαν από τον Ιούνιο μήνα. Δεν υπήρχε νερό σταγόνα. Εκατομμύρια τόνοι πιστεύω νερού από τους βιολογικούς καθαρισμούς πηγαίνουν στη θάλασσα. Αυτή θα μπορούσε με κάποιες μελέτες και όταν πρωτοοργανώθηκε ο βιολογικός καθαρισμός εδώ στην πόλη, οι μελετητές τότε μας είπαν ότι το νερό που φεύγει και πάει στη θάλασσα είναι τόσο καθαρό που μπορείτε να το πιείτε. Μάλιστα έκανε και κάποια πειράματα και φύτεψαν ορισμένα δέντρα εκεί με πορτοκαλιές, μιλιές και κάτι τέτοια, τα οποία εδοκίμασαν αφού παρήγαγαν φρούτα και λένε ότι είναι άριστα, μπορείτε να τα φάτε. Μετά από μερικά χρόνια έγινε κάποια μελέτη, κάποιο έργο και να υδροδοτήσουν την παραλιακό δρόμο του ψαλιδιού για τα μεγάλα ξενοδοχεία. Έφτασε νομίζω κάπου μέχρι τη Μαρίνα. Τελικά δεν λειτουργήσε. Μήπως θα πρέπει να μελετηθεί αυτό το πράγμα για τις δεξαμενές που υπάρχουν και ίσως να δημιουργηθούν και άλλες στους καινούριους κεφάλου και αντιμάχιας. Ένα αυτό. Ένα μεγάλο προβληματισμός. Υπάρχει και κάποια άργα τα οποία έχουν ξεχαστεί στην ΚΟ. Π.χ. οι ανεμογεννήτριες. Είναι πρόγραμμα το οποίο εδώ και χρόνια θα δημιουργεί τον εκεί στο βιολογικό καθαρισμό. Να τροφοδοτεί το βιολογικό και με προοπτική μέλλοντος να επεκταθεί. Τι έγινε αυτό, πού βρίσκεται. Το κτίριο της περίφημης Αλεξάνδρα Φάσιου. Δώσαμε τότε σε εκατομμύρια δραχμές για να αγοραστεί. Αναξιοποιείται, οι γύφτοι και αυτοί μπαίνουν και βγαίνουν. Μήπως θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάποτε και προκειμένου δηλαδή ο Δήμος να νοικιάζει μαγαζιά από εδώ και από εκεί και να πληρώνει τόσα ενίκιο, να κάνει κάποιο δάνειο και να πληρώνει τις δόσεις του με τα ενίκια που πληρώνει. Ευχαριστώ. Ελά, πες. Στην Πίνιο, το Δήμαρχο της
Έχει άλλο από πίσω, περίμενε εσύ. Εσύ τελευταίος, από πίσω πώς θα πω σε ακόμα. Ναι, Χρήστο, ναι, ναι. Λέω, εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος και έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολήθηκε με την δέουσα προσοχή η δημοτική αρχή με αυτό που λέγεται ποδήλατο. Το ποδήλατο αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι θα έπρεπε να έχει κεντρικό ρόλο στις πολιτικές σας. Και σε επίπεδο έργων, και σε επίπεδο δράσεων, και σε επίπεδο πολιτικών, τόσο απέναντι στους πολίτες. Εγώ θα ήθελα μεγαλύτερη ζέση, μεγαλύτερη όρεξη και περισσότερες δράσεις στο ποδήλατο και λιγότερο στα πάρκινγκ. Όσα πάρκινγκ και να κάνετε, ποτέ δεν θα είναι οι ανάγκες καλυμμένες. Εγώ εκτιμώ ότι οι πολιτικές του ποδήλατου λύνουν πολλά προβλήματα. Και θέματα υγείας, και θέματα κυκλοφορίας και προπάνω θέματα αγωγής στα μικρά παιδιά. Δηλαδή αυτό το να βλέπεις ένα παιδί το οποίο να αφαίρει το σπίτι 500 μέτρα και να το πηγαίνει η μητέρα του με το μηχανάκι του αυτοκίνητο, αυτό είναι ένα πάρα πολύ άσχημο. Εκεί λοιπόν εκτιμώ ότι θα πρέπει στο προγραμματισμό σας να ασχοληθείτε εντελεχώς και να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα το οποίο να έχει όλες αυτές τις δράσεις και τις λειτουργίες προκειμένου να βάλουμε στην κεντρική μας, να βάλουμε στην κεντρική μας πολιτική το ποδήλατο. Δεν μπορεί η Λάρισα και κάποιες άλλες παιδινές πόλεις να έχουν φύγει μπροστά από εμάς. Και εντάξει, έγιναν οι ποδηλατόδρομοι στο παραλιακό μέτρο, αλλά στο κέντρο της πόλης εκτιμώ ότι και εκεί θα πρέπει να υπάρξει. Εγώ είμαι ένας ποδηλάτης που κάνει γύρω στα 2,5 με 3 χιλιόμετρα την ημέρα ποδήλατο. Κίνδυνος θάνατος η συμπεριφορά των οδηγών. Δεν έχω δει ποτέ ένα χαρτί το οποίο να τους ενημερώνει ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του. Και επίσης, βέβαια, εγώ τοποθετούμαι και δεν λέω ευχάριστα πράγματα. Επηρεασμένος από το φιλολογικό ίστρο της καθηγήτριάς μου, της κυρίας Κοστούλη, θέλω να σας πω ότι μου είπε ένας φοίνικας στην περιοχή του Αγίου Φωκάρα. Τον ρώτησε, γιατί είσαι ακλάδες τους 15 χρόνια και μου είπαν, και μου είπε ο φοίνικας, ότι μου είπαν ότι δεν ανήκω ούτε στο κεντρικό κράτος, ούτε στην αποτελεσμένη διοίκηση, ούτε στην περιφέρεια και ούτε στο Δήμο της Κόρης. Ευχαριστώ. Άλλος. Το μικρόφωνο, δεν Νίκο. Δεν φτάνει να μιλήσω. Εκεί δεν φτάνει, εκεί δεν έχω συγκρόνω. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, εσύ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στο κακό πρινάρι. Έχω και εγώ μερικές επισημάνσεις να κάνω, μιας και είναι ο τόπος κατοικίας μου. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία στο κακό πρινάρι, διότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Και στην συγκεκριμένη περιοχή φιλοξενούνται πάρα πολλά σχολεία, είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά νηπιαγωγεία και πάρα πολλές αθλητικές σχολές. Κανείς λοιπόν δεν έχει προβλέψει ότι εκτός από τους μόνιμους κατοίκους και οι φιλοξενούμενοι μας πηγαίνουν με τα πόδια και χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο για να περπατήσουν, ακόμη και ποδηλατόδρομο, όπως είπε ο κύριος Έψιμος, γιατί βλέπω τα παιδιά χρησιμοποιούν πολύ το ποδήλατο για να πάνε και να έρθουν από το σχολείο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το κακό πρινάρι λοιπόν και αφιλόξενο για τους πεζούς και για τους ποδηλάτες. Επίσης δεν έχουμε καθόλου καλό φωτισμό. Με εξαίρεση τον φωτισμό στο σχολείο που είχε ανάψει την προηγούμενη Δημοτική Αρχή όταν παρακαλέσαμε την κυρία Χατζηνικολάου ως διευθύντρια, δεν υπάρχει πουθενά αλλού φωτισμός. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται με το κακό πρινάρι, είπατε για τις διανοίξεις των οδών. Δυστυχώς, Δήμαρχε, σωστά έγιναν αυτοί οι δρόμοι, δεν χρησιμοποιούνται από κανέναν. Δεν γνωρίζουν ούτε οι γονείς. Δυστυχώς θα πρέπει να το πούν, δεν ξέρω, η εκπαιδευτική, η δημοτική κοινότητα, να πούν στους γονείς ότι μπορούν και σε αυτούς τους δρόμους που είναι τεράστιοι, λεωφόροι ολόκληροι, να παρκάρουν εκεί πέρα, να μην κλείνουν τις διασταυρώσεις, διότι αν συμβεί κάτι έκτακτο, δεν υπάρχει διέξοδος, ούτε μπορεί να περάσει κάποιο πυροσβεστικό όχημα, αστυνομικό
όχημα κτλ. Επίσης, λόγω της πολύ μεγάλης κυκλοφορίας εξαιτίας των σχολείων, έχει προκύψει και ένα ζήτημα στους μόνιμους κατοίκους. Ενημερωθήκαμε από την Τροχέα, διότι μας έχουν πάρει τις πινακίδες αρκετές φορές, ότι απαγορεύεται να παρκάρουμε στους δρόμους επειδή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Και μας πρότειναν ως λύση να παρκάρει όλο το κακό πρινάρι στα ταξί, στο πάρκινγκ στα ταξί. Δεν ξέρω αν εσείς το γνωρίζετε αυτό. Δεν έχει λοιπόν οριοθετηθεί ένας δημόσιος χώρος πάρκινγκ και σύμφωνα με την Τροχέα, από όσα μας είπαν, απαγορεύεται το πάρκινγκ, με συγχωρείτε, στους δρόμους. Αυτά, σας ευχαριστώ. Τώρα προείπεται ένας κύριος εδώ, συγγνώμη, δεν έχουμε κόψει. Ορίστε, κύριε. Η περασμένη πρωτοβουλία έκανε στην Πίντου, είναι καφριά και είναι σε ύψωμα και πίσω από τις κυρίες γνώσεις μπροστά στην είσοδο κάνουν μια λακκούβα και πριμπηρίζουν με το πεζοδρόμιο και είχαν ανέβει τα αεροδρόμια. Αυτό. Ένα φρεάτιο ροτέλ και τη... Δεν σ' άκουγα καθόλου. Καλησπέρα σας. Λέω συγχαρητήρια στα σχολεία που το τρέχετε λίγο πιο πολύ για τα παιδιά μας. Γιατί πάει η κόρη στο πρώτο και είναι λίγο δύσκολα για τα απογεύματα. Απλά λίγο να δούμε τον δρόμο προς τον Τζαμάλι, προς τον Κοκκούν, Γρηγορίου Έψιλον, Μητροπόλος Ζαχαρία, η προέκταση της Λακάδας που λέγαμε, ο καινούριος δρόμος. Πλέον όλα τα λεωφορεία κατεβαίνουν από τον Τζαμάλι, τον Πρακτορείο προς τα κάτω και εμείς που μένουμε εκεί πέρα δεν υπάρχει ούτε πάρκινγκ, ούτε μπορούμε να αφήσουμε τα αμάξια μας εκεί έξω. Να γίνει ένας μονόδρομος, να το δείτε λιγάκι σε εκείνο σημείο. Επίσης, για το πεζοδρόμιο σε εκείνο σημείο, είναι λίγο ακατάλληλο. Πετάνε όλοι οι γείτονες στα μπάζα τους ακριβώς και στο σπίτι μας. Έχουμε βρει σύριγγες από ναρκωτικές ουσίες. Έχουμε πει με 2-3 δημάρχους να το φτιάξουμε. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά βλέπω ότι δεν γίνεται κάτι. Να το δούμε λιγάκι πιο ζεστά, γιατί έχουμε παιδιά, έχουμε... Είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστώ. Πάλι. Λόγω ηλικίας ξεχνάω. Και ξέχασα να αναφερθώ για ένα μεγάλο αυτό, τα θερμά. Τα θερμά. Τι γίνεται με αυτό τώρα. Ξέρω ότι υπάρχει κάποιο διοκτησιακό καθεστώς, λέει ανήκει στην περιφέρεια, ανήκει στο Δήμο, ανήκει στο ΤΑΙΠΕΤ. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Χιλιάδες κόσμος κάθε καλοκαίρι, εγώ τα επισκέπτομαι, ξένοι κατεβαίνουν εκεί κάτω. Με τα παιδάκια στον νόμο, με ξέρω εγώ τι και τέτοια. Πού θα γίνει αυτή η κατάσταση, δεν υπάρχει κάποια λύση, να βρεθεί κάποια λύση. Συνεργασία με το Δήμο, την περιφέρεια, να αξιοποιηθεί αυτή η θαυμάσια πηγή ενέργειας που έχουμε. Και στο κάτω-κάτω θα μπορούσε μια πρόταση. Ανήκει που ανήκει. Ο Δήμος ξοδεύει κάποια λεφτά και αρκετά νομίζω, διότι κάθε χρόνο φτιάχνει το δρόμο, κατεβαίνει, καθαρίζει τις παραλίες, κατεβαίνει, φτιάχνει το λάκκο εκεί πέρα. Θα μπορούσε να βάλει μια ηλεκτρική μπάρα εκεί, να ρίχνει ο κάθε επισκέπτης 2 ευρουλάκια να μπει μέσα. Μα τουλάχιστον 500 άνθρωποι την ημέρα κατεβαίνουν. 2-5-10 είναι 1 χιλιάρικο την ημέρα. 30.000 το μήνα, επί 5-3-5-15.000. Να τα λεφτά λοιπόν που μας δόχνονται από κάθε αυτό. Ευχαριστώ. Νίκο, η κυρία Κασίλη. Χαίρομαι που μπήκε μέσα στα κοντινόμενα έργα το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο έπρεπε να είχε γίνει πριν 27 χρόνια. Υπάρχει τόσο υλικό λαϊκής τέχνης μέσα στο
στην έκθεση, στη λαογραφική έκθεση που έχει το Λύκειο των Ελληνίδων και στεγάζεται στο σπίτι της αείμνης της Περσεφόνης Κουτσουράδη, που κινδυνεύει να καταστραφεί και αυτό εάν δεν μπει στη θέση του. Οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει να προχωρήσει. Το ζητάμε τόσα χρόνια και υπάρχει τόσο υλικό στιγμό λαϊκής τέχνης που δεν πρέπει να χαθεί. Γιατί και το πιο απομακρυσμένο νησί, σε όλα τα νησιά που πάμε, βρίσκομαι το Λαογραφικό Μουσείο. Μόνο οικός. Οικός με τόσο πλούτο στερείται. Και συνέχεια μας το λένε αυτό το πράγμα. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ και να προχωρήσει. Οπωσδήποτε. Και εγώ έτσι θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για τα έργα που κάνατε και ιδιαίτερα και για το Βασιλέως Γεωργίου που ήταν πλέον καιρός να ξεκινήσει και αυτό το έργο. Όμως κύριε Δήμαρχε, είναι όλο το θέμα των Ανατολικών Ακτών. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και θέλω να σας θυμίσω και ένα έγγραφο που υπέγραψαν περίπου 70 συμπολίτες μας. Να σας το ξαναδώσω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και αυτό, πάλι σε συνεργασία με την περιφέρεια, που είχε εξαγγείλει μάλιστα η ίδια η περιφέρεια ότι δέχονται αιτήματα για τις Ανατολικές Ακτές, για και ΕΚΟΟΝ, αλλά και άλλων νησιών. Γιατί η διάβρωση των ακτών, που το παρακολουθούμε το θέμα εμείς που έχουμε το πρόβλημα, είναι και σε άλλα νησιά. Και ότι θα εντάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν ξέρω τι έγινε. Απάντηση πάντως από την περιφέρεια δεν πήραμε. Σας βλέπω τώρα, εφόσον ξεκινάτε τη Βασιλέως Γεωργίου, θα το δείτε και συνολικά το θέμα. Παλαιότερα, ο δρόμος περνούσε κάτω από τις ιδιοκτησίες, κάτω από τα σπίτια. Τώρα, τι θα κάνουμε. Ναι. Τα θέματα του ηλεκτροφωτισμού. Ξέρετε ότι βλέπαμε τους τουρίστες το καλοκαίρι του δρόμου. Με τους φακούς των κινητών, για να μην σκοντάψουνε, προσπαθούσαν να περάσουν, για να μην σκοντάψουνε πουθενά. Γιατί υπάρχουν και κολόνες που δεν έχουν τις βάσεις τους. Ραγισμένες κολόνες, γερμένες, όχι μόνο το δικό μας πρόβλημα, το βλέπω και στη Λάμπη αυτό. Είπατε ότι έχετε 7 ηλεκτρολόγους για όλο το νησί. 7 ηλεκτρολόγους για όλο το νησί. Πάντως να τα δείτε τα θέματα αυτά, εφόσον τα έχουμε καταθέσει και τα λέμε αναλυτικά. Όπως γίνανε και κάποιες διαβάσεις στον επαρχιακό δρόμο που δεν έχουμε καθόλου όρια ταχύτητας, αλλά δεν μπήκανε μάτια γάτας. Δεν ζητούμε να βάλετε σαμαράκια, επειδή είναι επαρχιακός και πολύ εύστοχα είπε αυτό το παροιμιώδες ο Φίνικας, ο Κακόμοιρος, που δεν ήξερε πού ανήκει, που είπε ο Χρήστος. Ας τα δούμε λοιπόν αυτά τα θέματα. Και εσείς ο ίδιος το είπατε, θέλουμε και έργα οδοποιίας στο Ψαλίδι. Ιδίως στους οικισμούς επάνω. Για τα θερμά, απόλυτο δίκιο, εισπράττουμε παράπονα όχι μόνο από τους ντόπιους, αλλά και τους ξένους. Σας εύχομαι καλή δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας. Ο πρόεδρος του έγινε, έχει άποψη. Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητοί συμπατριώτες, κύριε Δήμαρχε, απευθύνομαι κυρίως σε εσάς, γιατί αυτά τα θέματα τα οποία θα θίξω τα έχουμε συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή, είναι ενήμερος ο κύριος Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Γερασκλής, με τον οποίο έχουμε τακτικές συναντήσεις. Σεισμός. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Φιλότιμες οι προσπάθειες να κλείσουμε τις πληγές, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θα πρέπει να δούμε την πρόληψη.
Αντισεισμική θωράκιση. Τι σημαίνει αυτό? Πρωτοβάθμιος έλεγχος των κτηρίων, των δημοσίων κτηρίων. Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο να γίνει κάποια προγραμματική σύμβαση με το ΤΕ, να ξεκινήσουν οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι αρχικά των δημοσίων κτηρίων. Πρόσφατα το ΤΕ έκανε μία εσπερίδα, μία διημερίδα μάλλον, όπου εκπαιδεύτηκαν μηχανικοί για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο. Από τον ΟΑΣΠ μας είπαν ότι πρωτοβάθμιος έλεγχος υπάρχει μόνο για δύο σχολεία και για κανένα άλλο κτίριο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία βάση δεδομένων. Υπάρχει Μητρό Εθελοντών Μηχανικών του ΤΕ Δωδεκανήσου που θα βοηθήσουμε να γίνει μια πρώτη καταγραφή και θα δούμε και τα ιδιωτικά κτίρια, τα σπίτια που μένουμε, οι επαγγελματικές μας στέγες, τα καταστήματά μας, πώς θα τα θωρακίσουμε. Αν μπορούν να μπουν σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ούτως ώστε να γίνουν οι μελέτες στατικής επάρκειας από μηχανικούς και αν χρειάζονται ενισχύσεις, αν μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτά. Ενημερωτικά σας λέω ότι ο νόμος των αυθαιρέτων που τρέχει προβλέπει κάποιες ενισχύσεις να γίνονται και να εκπίπτουν από το πρόστιμο. Επίσης θα πρέπει να γίνει, το έχουμε συζητήσει και αυτό με τη Δημοτική Αρχή, να γίνει η μικροζωνική μελέτη, δηλαδή οι μηχανικοί που σχεδιάζουν τα έργα να παίρνουν έτοιμα τα εδαφολογικά δεδομένα, ούτως ώστε να ξεκινάμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό είναι εν ολίγης η αντισεισμική θωράκιση, το κοιτάμε και θα το συζητήσουμε και διεξοδικότερα. Εμείς θα φτιάξουμε ολοκληρωμένη πρόταση, θα την καταθέσουμε στη Δημοτική Αρχή. Μίλησε ο κύριος Δήμαρχος και για την αν θα πρέπει να γίνονται νέες κλίνες ή όχι, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Λέγεται μελέτη φέρουσας ικανότητας, υπάρχουν κάποιες μελέτες, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Πλην όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να ενισχύσουμε τις υποδομές μας. Είναι στο πλάνο να το δούμε τον επόμενο καιρό με τον κύριο Δήμαρχο, να δούμε το θέμα της αφαλάτωσης, να γίνουν κάποιες μελέτες σκοπιμότητας, διότι η αφαλάτωση μπορεί να λύσει να καλύψει ένα μέρος τέλος πάντων της κατανάλωσης νερού και ίσως τελικά είναι και η οριστική λύση. Γίνονται κάποια αντιπλημμυρικά έργα όπου υπάρχει ανάγκη. Αυτό βέβαια είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, η αντιπλημμυρική θωράκιση. Και αυτό το κοιτάμε. Έχουν γίνει κάποιες αποσπασματικές καταγραφές των ρεμάτων. Κυρίως τα ρέματα κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι καταγραμμένα χτηματολογικά, αλλά επειδή οι καταγραφές είναι του 32, πρέπει να γίνουν επικαιροποιήσεις, έχουν αλλάξει, έχουν μεταβληθεί, να καταγραφούν και τα νέα, να δούμε τα σημεία συγκέντρωσης, τα σημεία πλημμύρας και ποια έργα πρέπει να γίνουν. Και επίσης θα δούμε και την ανακύκλωση, πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα σε ιδιώτες να ασχοληθούν. Προσφέρει κέρδη η ανακύκλωση, είναι καλό να ασχοληθούν κάποιοι και θα λύσουν και κάποια προβλήματα, θα παράξουν και κοινωνικό έργο συγχρόνως. Και επίσης θα δούμε και το θέμα των χρήσεων γης κάποια στιγμή. Τα έχουμε πει αυτά ότι θα το ανοίξουμε το κεφάλαιο μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Και για τα θερμά επίσης το κοιτάμε με το Δήμο. Θα απαντήσει βέβαια ο κύριος Δήμαρχος σε αυτό, μην απαντήσω εγώ. Αυτά. Σας ευχαριστώ.
Κύριε Δήμαρχε, ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Βλέπουμε τα πάντα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο ή καίγονται με φωτιές ή με την πρώτη βροχή πλημμυρίζουν και πεθαίνουν οι άνθρωποι, όπως και στην Αθήνα, και ξεχάσετε να πει ότι η Οίκος είναι ένας ευτυχισμένος τόπος. Κανένας δεν πληγήκε από τη βροχή, ούτε από το σεισμό. Άντεξε γιατί είχαν πάρει μέτρα όλοι οι μηχανικοί και κάναμε σωστές κατασκευές. Γίναμε μερικές ζημιές στις τσικοπίες, οι οποίες είναι... δεν είχε κίνδυνο για τους ανθρώπους. Ή θα πω τώρα, το πιο βασικό πρόβλημα για μένα είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Εγώ επειδή κυκλοφορώ όλη τη μέρα στην πόλη, παντού μύριζε ο τόπος. Ξέρουμε τις δικαιολογίες που είπανε, ότι είχε γίνει για ορισμένους ανθρώπους η αποχέτευση να πηγαίνει εκεί, αλλά δυστυχώς τετραπλασιάστηκαν οι κάτοικοι, οι τουρίστες και δεν αντέχει ο βιολογικός καθαρισμός. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι στο βιολογικό πηγαίνουν και τα απόβλητα από τους βόθρους. Αυτά είναι τα επικίνδυνα που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει επέκταση βιολογικού με σωστή μελέτη και ας τη χρηματοδοτήσει όποιος μπορεί. Το κράτος είναι υποχρεωμένο ή μέσω της ΕΟΚ να στηρίξουν αυτή την κατάσταση. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση να περνά στον παραλιακό δρόμο και να μυρίζει. Και μυρίζει άσχημα, ιδίως αν πιάσει καμιά βροχή, τότε δεν γίνεται στα χωράφια, πώς μυρίζει όλη η περιοχή. Ένα άλλο είναι η καθαριότητα, όχι το να καθαρίζουμε, αλλά να μην πετάνε μπάζα πολλοί κάτοικοι παρανόμως στους δρόμους. Έχω δει όπως πάω για το σπίτι μου, εκεί στο σχολείο δίπλα, γεμάτο μπάζα, 25 μέρες τώρα. Ή θα πρέπει να ελέγχονται αυτοί που τα πετάνε και ας πληρώνουν κάποιο πρόστιμο, ή ο Δήμος να προγραμματίζει ένα 15ήμερο δύο φορτηγά να τα μαζεύουν και να τα πετάνε. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Να βλέπετε στρώματα, καρέκλες, μπάζα, οτιδήποτε θέλει στον δρόμο. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε μεγάλο είναι να στηρίξουμε τον τουρισμό. Όχι επειδή μας αρέσουν οι τουρίστες, αλλά επειδή οι τουρίστες αφήνουν χρήματα για να μπορεί ο τόπος, οι κάτοικοι να αντεπεξέρχονται στις ανάγκες τους. Όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τους φόρους με τα νέα μέτρα που βάζουν. Λοιπόν, θα πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παράγοντες που θα φέρουν χρήματα στον τόπο. Ένα άλλο που λένε για τα διαμαντικά λουτρά. Μα εδώ είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα του Δήμου. Εδώ πάσχει το βουνό ολόκληρο να πέσει. Αυτό το ξέρω από έγκυρες πηγές. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν ειδικά έργα, να στερεωθεί το βουνό για να μπορέσει να αξιοποιηθούν τα αιματικά λούτρα. Ήθελα να πω ακόμα ότι λυπούμε τη θέση σου, διότι τρέχεις και ασχολείσαι με όλα. Καλά κάνεις βέβαια, και εσύ και εγώ τα ίδια κάναμε. Έπειτα να ξεχωρίσουμε ότι άλλες οι δουλειές του επαρχείου και άλλες του Δήμου. Τα πολλά τα φορτώνουν στο Δήμο. Ο επαρχιακός όμως που λένε δεν είναι δικιά σου δουλειά, ούτε τα φώτα. Είναι δουλειά του επαρχείου. Λοιπόν, ας ξεχωρίσουν τις αρμοδιότητές τους και ας παρανομούν και λίγο οι άρχοντες για να γίνουν τα έργα. Αυτά ήθελα να πω. Θυμάστε τι αγώνα κάναμε για να πάρετε του φυσιολατρικού το ωραίο κτίριο, το οποίο ξέρω ότι έχει προβλήματα, αλλά πρέπει να αναλάβετε εσείς την ευθύνη να τα λύσετε, διότι λύνονται τα προβλήματα, ούτως ώστε να παραχωρείτε σε συλλόγους και σε πολλούς που θέλουν να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, διότι είναι αμαρτία να χαλάσει το κτίριο, κοντεύει να χαλάσει. Ακόμα δεν ολοκληρώθηκε όμως η... Να τους πιέσουμε. Τους πιέσουμε. Λοιπόν, επειδή έχει κουραστεί ο κόσμος, εγώ θέλω να πω...
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας και την υπομονή. Έχω σημειώσει και τις παρατηρήσεις που αφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι μικροπαρεμβάσεις. Μία χάρη όμως που τη λέω σε όλους. Εκτός από το να το λέτε σε μένα ή στον πρόεδρο ή σε κάποιον άλλον που μπορεί να το ξεχάσει, έχουμε ένα αριθμό, μια τηλεφωνική γραμμή, η οποία ελέγχεται ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αντί να βρείτε ένα δημοτικό σύμβουλο και να του το πείτε, είναι πιο εύκολο να πάρετε στο 21111 να το γράψουν. Περνά στο ηλεκτρονικό σύστημα αμέσως, άρα μπορώ να ελέγξω οποιαδήποτε στιγμή τον οποιοδήποτε, αν πήγε και το έφτιαξε. Γιατί θα το πείτε σε μένα, θα το ξεχάσω. Μετά θα το ξαναπείτε, θα το ξαναξεχάσω. Ενώ εάν υπάρχει η δυνατότητα ενός τηλεφώνου, 21111 είναι η γραμμή, τώρα θα μπει και αυτά τα πενταψήφια, είναι υποχρεωμένοι να το καταγράψουν και να το διορθώσουν. Γιατί πολλά εξ αυτών που είπατε, τα βλέπω και εγώ στους δρόμους. Και πρέπει εκείνη την ώρα να πάρουμε τηλέφωνο, να κάνουμε σημώσα, εφόσον υπάρχει ένα πρόβλημα, είτε με τους κάδους των σκουπιδιών, είτε με τα πεζοδρόμια, είτε με το φωτισμό. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να ελέγξουμε, αν θέλετε, όλο το μηχανισμό του Δήμου, τι κάνει και τι δεν κάνει. Διαφορετικά δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Έχω σημειώσει όλες αυτές τις παρατηρήσεις, δεν θέλω να σας κουράζω με τις απαντήσεις, αλλά κάποια από αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί και νομίζω ότι τα είπα εντάχει, αν και μίλησα πολλή ώρα. Το ζήτημα του βιολογικού που έβαλε ο κύριος Ξυπολιτάς ο Βασίλης, έγινε μια επέκταση την περίοδο 6-7 με 10 και από τότε δεν κάναμε τίποτα. Τώρα είμαστε εκτός χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Υπάρχει μια δέσμευση ότι θα μας ενισχύσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε Βασίλη για τα φυτεία και τα δίκτυα και τις μη συνδεδεμένες οικοδομές που πηγαίνουν έτσι. Δεν μπορεί να γίνει όμως διαφορετικά. Όπως επίσης και ότι οι αντοχές του βιολογικού έχουν τελειώσει. Για άλλα νούμερα είχαν σχεδιαστεί, σε άλλα νούμερα βρισκόμαστε. Θα μου πεις, τι κάνεις, ναι, θα κάνω επέκταση. Και ας μην μας δώσουν λεφτά. Η ΔΕΙΑΚ έχει λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα έχουμε στο ζευτάρι να κάθονται. Ας κάνουμε αυτό. Δεν φτάνουν αυτά βέβαια, αλλά αν το ξεκινήσουμε, θα μπορούμε να το τελειώσουμε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά, διότι οι οσμές αυτές, ειδικά προς την περιοχή των ξενοδοχείων, Κοσυμπέριαλ, όπως λέγεται και το Δασκλαντονάκι κλπ., ήταν απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να τα κρύβουμε αυτά τα πράγματα. Τα ιαματικά είναι πραγματικά ένας μεγάλος πλουτοπαραγωγικός πόρος που είπα προηγουμένως δεν πρέπει να αξιοποιήσουμε. Πώς όμως όταν όλο το βουνό είναι η διοκτησία της εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων του δημοσίου, της περίφημης ΕΤΑΔ, η οποία οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να το πουλήσει και στο μόνο που δεν το παραχωρεί είναι ο Δήμος που το ζητά από το 2002. Από το 2002 και πιο πριν ζητούμε αυτό το κομμάτι να το πάρει ο Δήμος και να κάνει μια αξιοποίηση και δεν το δίνουν. Και βεβαίως όταν αξιοποιηθεί δεν μπορεί να είναι έτσι, θα υπάρχει είσοδος για να μπει κάποιος μέσα. Για να σέβεται και το χώρο και να μπορεί να αυτοσυντηρείται και ο χώρος. Διαφορετικά δεν συντηρείται. Τα ζητήματα της αξιοποίησης των βιολογικών, των τα νερά. Η επεξεργασία που γίνεται μιλά για υπόγεια άρδευση. Δεν μπορούμε να κάνουμε αερόβια, δηλαδή να πετά πάνω όπως είναι το συντριβάνια, διότι δεν είναι η ποιότητα αυτή που παράγεται τέτοια και όσο καλή και είναι και τριτογενής και τεταρτογενής επεξεργασία να γίνεται, απαγορεύεται αυτή. Άρα λοιπόν, κάποια από τα ξενοδοχεία συνδέθηκαν, κάποια το χρησιμοποιούν, κάποια στιγμή σταμάτησε με τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα που θεωρώ ότι η βοήθεια όλων των εξ αρχής είναι πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί το να βγάζω εγώ έξω τα στρώματά μου την Παρασκευή, όταν έχω ενημερωθεί ότι από την γειτονιά μου περνά Τρίτη και Πέμπτη το φορτηγό, θα κάθεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θα περάσει την Τρίτη. Ειδικά αυτή την περίοδο που το προσωπικό δουλεύει όλο το καλοκαίρι και δεν παίρνει άδειες και έχουν πάρει όλοι οι άδειες, και τα δρομολόγια των σκουπιδιάρικων θα αραιώσανε ήδη, αλλά και τα δρομολόγια των φορτηγών έχουν αραιώσει και στην επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε ανακοίνωση να ξέρουν καθένας από τη γειτονιά του πότε περνάνε. Για να ξέρουμε πότε τα βάζουμε. Αλλά και αν ξέρουμε, πάλι δεν το ακολουθούμε. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ γιατί φάγαμε αρκετή ώρα. Όμως όλες αυτές οι παρατηρήσεις, όπως και για τα πεζοδρόμια και κάποιους δρόμους που πρέπει να γίνουν, θα τους δούμε και μπαίνουν στις συντηρήσεις στα γενικότερα
της συντήρησης των δημοσίων και δημοτικών εγκαταστάσεων. Επειδή είδα την κυρία Χατζηνικολάου που είναι εκπαιδευτικός και ξέχασα τον φίλο μου τον Μανώλη, κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια, την οποία οφείλω να την πω και να την αναγνωρίσω τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στην σχολική κοινότητα, αλλά και στην σχολική επιτροπή. Για πρώτη φορά η ΚΟΣ, και αν ρωτήσετε την κυρία Χατζηνικολάου θα σας το πει, αποκτά για πρώτη φορά πλήρεις δομές σε όλα τα επίπεδα, από την υπαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο και το λύκειο, για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται κυρίως με τη βοήθεια του Δήμου, των γονέων και των εκπαιδευτικών, γιατί πραγματικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό σε αυτή την ομάδα ή σε αυτή την κοινότητα, θέλετε, σε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα για το πού θα πάνε, πόσο θα μείνουν, τι θα κάνουν. Πολλές οικογένειες ξεσπιτωνόντουσαν, φεύγαν από την ΚΟ. Τώρα λοιπόν από το νηπιαγωγείο που ετοιμάζουμε στην περιοχή δίπλα στους Γουρένιους, το κτίριο που υπάρχει, μέχρι το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, ο Δήμος έκανε παρεμβάσεις για να γίνει αυτό το πράγμα. Και εκεί, σας ξαναλέω, ήταν σημαντική η βοήθεια των εκπαιδευτικών, των γονιών. Δηλαδή αυτό που είπαμε εξ αρχής, η συνεργασία όλων μας. Τη βοήθειά σας θέλουμε και απαιτείται συνεχώς περισσότερα. Δεν είπαμε τίποτα για την έλλειψη καρδιολόγου, παιδίατρου. Αυτά ροδία μου, άμα τα ανοίξουμε δεν θα τελειώσουμε ποτά. Είναι ζωτικό. Πρέπει να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ.